μικροί και μεγάλοι φίλοι μας, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Το φετινό χριστουγεννιάτικο παραμύθι του 984 είναι του αείμνηστου δασκάλου, δημοσιογράφου και συγγραφέα Τζιάννι Ροντάρι. Ο τίτλος του «Ο τυφλός πρίγκιπας». Ο πρίγκιπας Δώρος είναι τυφλός. Δεν είναι δυνατόν. Στη φωτογραφία στην εφημερίδα, τα γαλάζια του μάτια φαίνονται πανέμορφα. Πανέμορφα μόνο που δεν βλέπουν. Η βασίλισσα κλαίει μέρα νύχτα από τη στενοχώρια της. Ο βασιλιάς κάλεσε στο παλάτι τους καλύτερους γιατρούς της Μορλανδίας. Τους έταξε τον ουρανό με τάστρα, αν καταφέρουν να βοηθήσουν το γιο του να βρει την όρασή του. Άδικος κόπος. Να, κοιτάξτε. Οι γιατροί φεύγουν κουνώντας το κεφάλι τους απαρηγόρητοι. Ο καθηγητής Μπελώνης, ο καθηγητής Χαρτώνης και ο καθηγητής Ντεμάξιμος. Μα, φεύγουν όλοι. Λένε ότι έμεινε ένας πίσω. Ποιος, αυτός? Μα αυτός δεν είναι γιατρός. Και τότε τι κάνει εκεί? Όταν η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η επιστήμη μπορεί να τα σηκώνει, ο Ζερμπίνος όμως ποτέ. Ο Ζερμπίνος δεν ήταν ούτε καθηγητής ιατρικής, ούτε γιατρός περιοπής. Ήταν ένας απλός γεράκος, πάντα μαυροντημένος, που το μόνο χρώμα που είχε πάνω του ήταν το κοκκινοπό του μουσι. Είναι μάγος. Υποσχέθηκε να γιατρέψει τον πρίγκιπα με τα μαγικά του κόλπα. Όταν ο κόσμος αρχίζει να μιλάει, σταματημό δεν έχει. Και επιπλέον, λέει πράγματα παράλογα. Πράγματα που τα βγάζει από το μυαλό του. Το πλήθος που είχε μαζευτεί μπροστά από την πύλη του παλατιού δεν σταματούσε λεπτό να μιλάει για αυτή την τραγωδία. Η τραγωδία ήταν ανίποτη. Ο Ζερμπίνος όμως, όχι μόνο δεν ήταν μάγος, αλλά είχε μαύρα μεσάνυχτα από μαγικά κόλπα. Είχε καταφέρει να τρυπώσει, άγνωστο πώς, στην ομάδα των γιατρών που είχαν έρθει από τα πέρατα του κόσμου για να εξετάσουν τον τυφλό πρίγκιπα. Όλη την ώρα στεκόταν σε μια γωνιά του δωματίου του μικρού Δώρου, του μικρού με τα υπέροχα γαλάζια μάτια που κοιτούσαν ορθάνυχτα στο σκοτάδι. Δεν είχε πει κουβέντα όση ώρα μιλούσαν οι σπουδαίοι γιατροί. Δεν είχε προτείνει να του δώσουν ούτε ένα φάρμακο. Δεν είχε συμβουλεύσει να του κάνουν εγχείρηση. Μονάχα όταν αποχώρησε και ο τελευταίος γιατρός, ο Ζερμπίνος, καμπουριασμένος και θλιμμένος, σαν ιτημένος στρατηγός, ζήτησε δειλά-δειλά να πάρει το λόγο. «Τι θέλεις, καλέ μου άνθρωπε?» τον ρώτησε η βασίλισσα. «Δεν βλέπεις τον πόνο μας. Αν θέλεις να μου ζητήσεις κάποια χάρη, έλα άλλη μέρα». «Εγώ?» άρχισε να λέει ο Ζερμπίνος, στρίβοντας την κόκκινη γενιάδα του. «Ήθελα να σας ζητήσω τη χάρη να με αφήσετε να κάνω μία δοκιμή». «Τι δοκιμή?» «Δεν θα πιάσω τα μάτια της αυτού μεγαλειότητάς του. Το μόνο που θέλω είναι να του μιλήσω». «Καλέ μου άνθρωπε, το μωρό δεν είναι καλά-καλά 2 μηνών ακόμα και θέλεις να σε καταλάβει». «Εγώ νομίζω ότι θα με καταλάβει. Αφήστε με να προσπαθήσω». Ο Ζερμπίνος πλησίασε στο χρυσό κρεβάτι του Δώρου, έπιασε το χεράκι του πρίγκιπα, ενώ όλοι τριγύρω τον κοιτούσαν με κομμένη την ανάσα. Ύστερα κοίταξε το βασιλιά, αυτό σκούπιζε τα δάκρυα στο μανδύα του και βάλθηκε να του λέει. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς. Ήταν σπουδαίος βασιλιάς, φορτωμένος με χρυσάφια και ασήμνια. Στο κεφάλι φορούσε ένα στέμα στολισμένο με ρουμπίνια
Είχε μαύρα γένια. Μητερά. Τον παλιά άνθρωπο. Ψέλισε ο οικονόμος στην πρώτη καμαριέρα της βασίλισσας. Περιγραφή τον άρχοντά μας λες και είναι κανένα αντικείμενο. Δεν έχει κανένα ίχνος σεβασμού αυτός. Να δείτε που ο βασιλιάς μου θα τον πετάξει κλωτσιδών έξω και θα του σπάσει το σκύπτρο του στο κεφάλι. Και είχε, συνέχισε ο Ζερμπίνος, ένα σκαλιστό φιλτισένιο σκύπτρο και κάθε τόσο έξινε με αυτό τη γενιάδα του. Ο βασιλιάς, που πράγματι εκείνη την ώρα έξινε τη γενιάδα του, κοντοστάθηκε απορριμμένος και κατακοκκίνησε από την οργή του. Και πάνω που ετοιμαζόταν να ανοίξει το στόμα του και να ξεστομίσει ποιος ξέρει τι λέξεις στον άμυρο Ζερμπίνο, συνέβη κάτι εντελώς απρόσμενο. Ο πρίγκιπας δώρος χαμογελούσε, σαν να έβλεπε τον τρανό βασιλιά του παραμυθιού. Και τότε του άπλωσε τα χέρια, λες και ήθελε να παίξει με το φιλτισένιο του σκύπτρο. «Με βλέπει», φώναξε ο βασιλιάς, που κατάλαβε πρώτος από όλους. «Θεέ μου, τα μάτια του με βλέπουν». «Μια φορά και έναν καιρό ήταν και μία βασίλισσα», συνέχισε ο Ζερμπίνος. «Ήταν σπουδαία βασίλισσα, με ένα κόκκινο μανδύα στολισμένο με χρυσά κεντίδια. Είχε ξανθά μαλλιά και στο κεφάλι φορούσε ένα στραφτερό στέμα που έμοιαζε σαν πουλάκι στη φωλιά του». Ο δώρος χαμογέλασε και πάλι. Με το κεφαλάκι του στραμμένο στη βασίλισσα, λες και την έβλεπε, και άπλωσε τα χέρια για να πιάσει το στέμα της. Η βασίλισσα γονάτισε δίπλα στην πριγκιπική κουνιά και ο μικρός πρίγκιπας βύθισε τα χέρια του στα μαλλιά της. «Με βλέπει! Μου χαμογέλασε!» φώναζε η βασίλισσα ανακουφισμένη. Ο κόσμος δεν σταμάτησε να σχολιάζει αυτή την περίεργη γιατριά. Το νέο διαδόθηκε αμέσως. Η μουρμούρα είχε φύγει και έξω από το παλάτι. «Κοίτα να δεις! Ένας απλός παραμυθάς κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι πιο διάσημοι καθηγητάδες του κόσμου». «Αστειεύεστε! Ή έγινε όντως καλά? Δηλαδή, θεραπεύτηκε στα αλήθεια?» «Όχι ακριβώς. Είναι όμως σε καλό δρόμο». «Βλέπει ή δεν βλέπει?» «Βλέπει μόνο όταν του μιλάει ο Ζερμπίνος». «Και τι του λέει?» «Του περιγράφει τι υπάρχει γύρω του, σαν να του λέει παραμύθι. Για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα ποτήρι πάνω στο τραπέζι, ο Ζερμπίνος του λέει: μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα ποτήρι. Και ο μικρός πρίγκιπας βλέπει το ποτήρι με το νερό και το τριαντάφυλλο που έχει μέσα, ή την καμέλια». «Και αν δεν του πει τίποτα?» «Τότε δεν βλέπει τίποτα. Για την ώρα βλέπει μόνο ό,τι του λέει ο Ζερμπίνος». «Άλλο κι αυτό. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι ο Ζερμπίνος δεν του λέει άλλαντα άλλον». Ο Ζερμπίνος δεν άξιζε τέτοιου είδους υπονοούμενα. Ήταν ένας τίμιος και ευσυνείδητος παραμυθάς και θα προτιμούσε να του κοπεί το χέρι παρά να πει ψέματα στον πρίγκιπα. Ο δώρος δεν κουράστηκε στιγμή από τις ιστορίες του. Λογικό, ε? Μήπως εμείς κουραζόμαστε με αυτά που βλέπουν τα μάτια μας? Μόλις ξυπνούσε, φώναζε το Ζερμπίνο που κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο. «Ζερμπίνο, είσαι εδώ. Έλα γρήγορα. Δείξε μου το γαλάζιο ουρανό και το λαμπερό ήλιο». Και ο Ζερμπίνος, υπομονετικός και λεπτομερής στις περιγραφές του, ξεκινούσε σιγά σιγά να διηγείται. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια όμορφη μέρα». Αν όμως ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος ή ο κήπος του παλατιού ήταν τυλιγμένος στην ομίχλη, ο Ζερμπίνος ξεκινούσε κάπως έτσι την ιστορία του. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια άσχημη μέρα». Ο πρίγκιπας δώρος έβλεπε το συννεφιασμένο ουρανό, τη βροχή πάνω στα τζάμια και θύμωνε. «Δεν θέλω να βλέπω άσχημα πράγματα.
Πες μου άλλη ιστορία. Μεγαλειότατε, δεν μπορώ. Σε διατάζω. Μεγαλειότατε, τα μάτια είναι πλασμένα για να βλέπουν ό,τι υπάρχει γύρω μας. Και τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα. Ο πρίγκιπας χλώμιαζε από το πείσμα του και δεν έλεγε κουβέντα όλη την υπόλοιπη μέρα. Μια φορά, λίγο μετά τα 18 γενέθλιά του, ενώ ο Δώρος και ο Ζερμπίνος είχαν πάει μετάλογα στο δάσος, ένα νεογέννητο πουλάκι έπεσε από τη φωλιά του. Μια αγριόγατα που είχε στήσει καρτέρι κάτω από το δέντρο, το έκανε μια χαψιά. Ο Δώρος είδε τα πάντα, γιατί του τα περιέγραψε όλα ο Ζερμπίνος χωρίς να παραλείψει το παραμικρό. Δεν του απέκρυψε ούτε το τρέμουλο του μικρού άφτερου πουλιού, ούτε το σατανικό χαμόγελο της πανάσχημης γάτας. «Δεν θέλω», φώναξε ο Δώρος, σταματώντας απότομα το άλογο του. «Μα, μεγαλειότατε...» «Μη μιλάς, τώρα θα δεις τι θα κάνω». Και τότε έκλεισε τα μάτια και βάλθηκε να διηγείται ο ίδιος. Μια φορά και έναν καιρό, ένα νεογέννητο πουλάκι έπεσε από τη φωλιά του. Ένας άσπλαχνος γάτος πήγε να το καταβροχθήσει. Αλλά ένας θαραλέος πρίγκιπας που περνούσε από εκεί με το άλογό του πυροβόλησε το γάτο και τον σκότωσε. Ύστερα πήρε το πουλάκι, το απίθωσε ξανά στη φωλιά του και συνέχισε το δρόμο του. Και τότε ο πρίγκιπας άρχισε να τραγουδάει ένα χαρούμενο σκοπό και σπυρούνισε το άλογό του. Ο Ζερμπίνος αναγκάστηκε να τρέξει με το δικό του άλογο για να τον προφτάσει. «Είδα ό,τι είπα», φώναξε ο Δώρος ενθουσιασμένος. «Τώρα πια δεν σε έχω ανάγκη. Μπορώ να διηγούμε μόνος μου τι υπάρχει γύρω μου». Ο Ζερμπίνος έσκυψε το κεφάλι θλιμμένος. «Δεν περνάς καλά μαζί μου τόσα χρόνια. Δεν είσαι ευχαριστημένος». «Θα ήμουν αν προλαβαίναμε να αρπάξουμε το πουλάκι από τα νύχια του γάτου». «Ένα ωραίο παραμύθι δεν φτάνει για να σβήσει όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν». «Εμένα μου φτάνει και μου παραφτάνει». Του μίλησε απότομα ο πρίγκιπας. Και από εκείνη τη μέρα, κάθε φορά που ο Ζερμπίνος περιέγραφε κάτι στενάχωρο που έβλεπε γύρω του, ο Δώρος τον διέταζε να σοπάσει. Κι ύστερα άρχιζε να αφηγείται εκείνος τα πράγματα με το δικό του τρόπο, εφευρίσκοντας μια ιστορία χαρούμενη και αισιόδοξη που τον ευχαριστούσε όπως μια ωραία μέρα με λιακάδα. Έτσι, έβλεπε μόνο την όμορφη πλευρά των πραγμάτων. Ο Ζερμπίνος δοκίμασε να μιλήσει με το βασιλιά, όμως δεν κατάφερε να τον πείσει ότι αυτό που είχε ο γιος του ήταν ενός είδους αρρώστια. Μια αρρώστια χειρότερη από την τύφλωση. Γιατί ο πιο άρρωστος από όλους τους ανθρώπους είναι αυτός που δεν θέλει. Δεν θέλει να βλέπει τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι. «Είναι νέος ακόμα», είπε ο βασιλιάς. «Κι ήταν γραφτό του να τον βρει αυτή η φρικτή συμφορά. Πού είναι το κακό λοιπόν αν βρίσκει παρηγοριά στο να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά? Θα αλλάξει όταν χρειαστεί να πάρει τη θέση μου». Δυστυχώς όμως δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα. Όταν ο βασιλιάς πέθανε, ο Δώρος πήρε πράγματι τη θέση του. Μόνο που δεν έχασε αυτό το συνήθειο που είχε, να προτιμάει δηλαδή τις ψευδαισθήσεις από την πραγματικότητα. Αν ο Υπουργός των Οικονομικών του έλεγε ότι τα ταμεία του κράτους είχαν σχεδόν αδειάσει, εκείνος άρχιζε να μιλάει για βουνά από χρυσές λίρες. Και επειδή ήταν σαν να τα βλέπε, έδινε μια τρανή γιορτή στον παλάτι για να ξοδέψει μερικά. Ως που ξέσπασε πόλεμος και οι εχθροί εισέβαλαν στη χώρα του Δώρου. Εκείνος όμως
παρηγοριόταν μιλώντας για ένδοξες νίκες και εκπληκτικές κατακτήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν έχασε το θρόνο του και τον εγκατέλειψαν όλοι. Όχι όμως και ο αφοσιωμένος Ζερμπίνος, που συνέχισε να τον ακολουθεί πιστά, περιγράφοντας τα πάντα γύρω του. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια καλύβα στο δάσος. Στην καλύβα αυτή ζούσε ο πρίγκιπας Δώρος. Τριγύρω φύτρωναν χαμόκλαδα και αγκάθια. Όχι, τριαντάφυλλα και μανόλιες, τριαντάφυλλα και γιασεμιά. Ήταν αδιόρθωτος, ακόμη και μέσα στη φτώχεια του. Μια μέρα όμως... Μια μέρα ο Δώρος άκουσε κάποιον να χτυπά την πόρτα της καλύβας του. Ο Ζερμπίνος του έδειξε, περιγράφοντάς του με ειλικρίνεια και κάθε λεπτομέρεια, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι που είχαν απλωμένο το χέρι. Ο μπαμπάς τους είχε πεθάνει στον πόλεμο. Η μαμά τους είχε πεθάνει και αυτή από τη στεναχώρια της. Και τώρα που είχαν απομείνει μόνα, δεν είχαν πια σπίτι, ούτε ένα κρεβάτι για να κοιμηθούν, ούτε καν μια γαβάθα σούπα να φάνε. Οι περιπέτειές τους όμως δεν τελείωναν εκεί. Το αγοράκι ήταν τυφλό και η αδερφούλα του το κρατούσε πάντα από το χέρι για να του δείχνει τον δρόμο. Ο Δώρος, κατά το συνήθειό του, μπήκε στον πειρασμό να κλείσει τα μάτια και να φανταστεί πως δύο νεαροί πρίγκιπες είχαν έρθει επίσκεψη για να τον καλέσουν σε ένα μεγάλο χορό. Όμως την ίδια στιγμή το τυφλό αγοράκι σκόνταψε στην πόρτα. Ο Δώρος άπλωσε τα χέρια του για να το βοηθήσει να μην πέσει και το είδε. Είδε το χλωμό του πρόσωπο, τα δάκρυα που κυλούσαν στα βρώμικα μάγουλά του, το αδύνατο κορμάκι του που έτρεμε μέσα στα σκισμένα του παλιόρουχα. Είδε το αγόρι έτσι όπως ακριβώς ήταν και ένιωσε συμπόνια για εκείνο. Το είδε τόσο μικρό, φτωχό και ταλαιπωρημένο που ο πειρασμός του να βρει καταφύγιο σε ένα ωραίο παραμύθι του φάνηκε αυτό ακριβώς που ήταν. Δειλία! «Ελάτε μέσα», είπε στα αδερφάκια. «Εσείς είστε σαν δύο πουλάκια που έπεσαν από τη φωλιά τους, όμως η αγριόγατα δεν θα σας φάει. Αυτό το σπίτι θα είναι και δικό σας και εγώ θα είμαι σαν πατέρα σας. Είμαι βέβαια λιγάκι νέος για μπαμπάς, αλλά αν δεχτείτε, θα σας φροντίσω εγώ. Θα είμαι εδώ για να σας δείξω ότι σε αυτόν τον κόσμο, ανάμεσα σε τόσα και τόσα άσχημα, υπάρχουν και πολλά όμορφα πράγματα». Ο Ζερμπίνος δεν είπε τίποτα, ίσα ίσα που χαμογέλασε. Μέσα του όμως ήταν χαρούμενος, γιατί ο Δώρος είχε βρει επιτέλους γιατριά. «Τώρα βλέπεις τα αλήθεια», σκέφτηκε. «Βλέπει επειδή θέλει να δει τι μπορεί να κάνει για να προσφέρει λίγη ευτυχία στους άλλους». Τις φωνές τους στο χριστουγεννιάτικο παραμύθι του 984 δάνεισαν Βασιλιάς Μάνος Δασκαλάκης, Βασίλισσα Ανδριανή Αγγελιδάκη, Ζερμπίνο ο Μιχάλης Παραβολιάσης, Δώρος Αντώνης Ρενιέρης, Κυρία των Τιμών Αγγέλα Δουλγεράκη, Δούκισσα του Παλατιού Ράνια Μωραΐτη, Οικονόμος του Παλατιού Νίκος Σφακιανέκης. Ηχοληψία, μίξη ήχου, τεχνική επεξεργασία, μουσική επένδυση, Παντελής Μπότσης. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και να υπερασπίζεστε τα παιδιά όλου του κόσμου σαν δικά σας παιδιά. Χρόνια σας πολλά!